Γεια και χαρά στις αγαπητές συνδρομητές, Jimmy Γίγας εδώ, θα σολάρω σήμερα ανελέητα. Θα πούμε για μια από τις κορυφαίες τριλογίες action shooter. Η αφορμή για μένα ήταν ένα άρθρο του Eurogaming, θα σας το έχω βάλει και από κάτω. Μου επανέφερε μνήμες για το πόσο ωραία είχα περάσει με το Max Payne 3, παρότι είχε φάει τόσο μεγάλο τόρο και τόσο μεγάλο ξεπρόσθεμα επειδή δεν έμοιαζε με Max Payne. Στην αρχή σκεφτόμουν να κάνω ένα Max Payne σκέτο, Max Payne 3, συγγνώμη, Max Payne 3 σκέτο βίντεο, αλλά λέω μια και το πιάνω, ας τα πάρουμε από την αρχή που είναι και το καλύτερο. Ρίχνω intro και επανέρχομαι. Λοιπόν, Max Payne, αναφέρθηκα στην αρχή του βίντεο ότι είναι η αγαπημένη μου third person action σειρά, γιατί συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα τα οποία εγώ τα γουστάρω και τα λατρεύω. Η πρώτη μου επαφή με τη σειρά του Max Payne ήταν το 2001, δηλαδή σχεδόν αμέσως από την κυκλοφόρησε. Ο τότε κολλητός μου είχε στήσει ένα καινούριο PC με τη βοήθεια ενός τεχνικού και το παλικάρι αυτό του βάλε μέσα το παιχνίδι και του πήγε να του ρίξει μια ματιά. Κάποια στιγμή εγώ πήγα σπίτι του και μου λέει: έλα να δεις τι παιχνίδι μου έχουν βάλει. Και με το που το είδα και άρχισε να παίζει, ειδικά δηλαδή με τη σκηνή αυτή με το μωρό και τη γυναίκα του, έπαθα πλάκα. Πραγματικά σας μιλάω ότι έπαθα πλάκα. Και στη συνέχεια και στην πορεία, έτσι πως εκτελεισόταν το όλο πράγμα, δεν το έπαιξα όλο εκεί βέβαια, λίγο όσο είδα και τις βουτιές που έκανε, τις αργής κίνησης, βουτιές κλπ. Και το απίστευτο gunplay, ερωτεύτηκα. Βέβαια, εγώ το έπαιξα αργότερα στο PlayStation 2, το οποίο και το έλειωσα. Το καταυχαριστήθηκα για την ακρίβεια. Εκεί βέβαια δεν ξεκόλλαγα. Είναι όλο το στήσιμο του παιχνιδιού, το οποίο είναι άμεσα ερωτεύσιμο σε όποιους γουστάρουν τα third person shooter. Αυτό θέλω να μιλήσουμε. Θα τα διαχωρίσω βέβαια. Θέλω να μιλήσουμε για Max Payne 1 και 2 Remedy και Max Payne 3 Rockstar και να κάνουμε τις απαραίτητες συγκρίσεις και να αναφερθούμε για διάφορα πράγματα πάνω στα παιχνίδια. Λοιπόν, Max Payne 1 και 2 από Remedy. Τι να πω για αυτήν την εταιρεία. Αυτήν την εταιρεία την έχουμε αναφέρει άπειρες φορές, την αγαπάμε και τη λατρεύουμε και αν κάτι ξέρει να κάνει καλά είναι να στείνει μια ιστορία, να στείνει μηχανισμούς και να στείνει ατμόσφαιρα. Αυτά τα τρία τα πετυχαίνει η περίφημα εταιρεία και η αρχή της έγινε από το Max Payne. 2001 έρχεται το Max Payne, το οποίο ήταν η απόλυτη noir action περιπέτεια που είχαμε δει ποτέ. Να έχει τόσο ενήλικο και ωραίο story, τόσο σκοτεινό χαρακτήρα, τόσο σκοτεινή ατμόσφαιρα και παράλληλα να χαίρεσαι που το παίζεις, γιατί πραγματικά η ιστορία του είναι εντόνως τραγική για μένα και βέβαια έχετε στην παράθεση με όλο αυτό που γίνεται και όλο αυτό το σκοτωμός που γίνεται. Δεν θα ξεχάσω δηλαδή τη σκηνή με το μωρό. Η σκηνή που ανατινώσε ήταν η πόρτα σε slow motion. Red, blue or green? It's always red or blue in the movies. So green? No, not the green. Τέτοιες σκηνές ήταν που σε κάνουν το παιχνίδι και σε έπαιζε μαζί σου, αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι ο developer που είναι σε αυτό το παιχνίδι και δεν είναι άλλη από τη Remedy. Δεν θέλω να ασχοληθώ παραπέρα με το story του παιχνιδιού. Είναι όριμο, ομό και ό,τι πρέπει για το παιχνίδι. Η Remedy είναι γνωστή μας, το έχουμε αναφέρει άπειρες φορές από εμάς, τη γουστάρουμε κάργα την εταιρεία, που έχει φτιάξει μετέπειτα τα Alan Wake και Quantum Break.
η οποία έχει εμφανές επιρροές από action, ταινίες, film, νουάρ ταινίες και τα πάντα, και καταφέρνει και χωράει όλες αυτές τις επιρροές και τις βάζει μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Αυτό είναι το σημαντικό για μένα, γιατί ήταν η πρώτη φορά που είδαμε ένα τόσο κινηματογραφικό παιχνίδι σαν το Max Payne να μπορείς να το παίξεις. Και το σημαντικότερο ακόμα είναι ότι αυτό δεν έγινε μέσω cutscenes όπως έχουμε συνηθίσει τώρα, ιδιαίτερα τώρα π.χ. το Uncharted κλπ. Αυτό έγινε μέσω των στοιχείων του περιβάλλοντος, της σκηνοθεσίας, του level design και των graphic novel που ήταν έτσι σαν comics και ήταν πάρα πολύ ωραία τεχνοτροπία και ενδιαφέρουσα και μας έβαζε σε ένα κλίμα πολύ ωραίο για νουάρ περιπέτεια. Αυτό είναι το ένα που θέλω να κρατήσουμε. Το δεύτερο βέβαια είναι το gunplay. Το gunplay του ήταν εξαιρετικό και ήταν αυτό το η βουτιά θανάτου που έκανε στην αργή κίνηση τύπου Matrix, γιατί λίγο νωρίτερα έχει κυκλοφορήσει και το Matrix και είχε γίνει ντόρος με όλο αυτό το σκηνικό με τον Νίο και καταφέραν και το περάσαν και αυτό μέσα στο παιχνίδι με εξαιρετική απόδοση. Και αυτό που μένα με κέρδισε στο gunplay του, εκτός ότι ήταν συνεχόμενο και αναλέητο κλπ, ήταν ότι δεν ήταν τύπου cover που έχουμε συνηθίσει τώρα πλέον. Εκεί απλώς έβγαινες στην μπούκα, βούταγες και μέχρι να σκοτώσεις ποιος θα μείνει, είτε εσύ είτε αυτός, μέχρι και ο τελευταίος. Που είχε και την kill cam την περίφημη, ωραία και αυτή η προσθήκη, αλλά ήταν τριγκαδόρικο το gunplay του. Δεν σε άφηνε, ας πούμε, ρε παιδί μου, να κρύβεσαι κλπ. Βουρ στο μπατσά, σκοτώνεις ή σε σκοτώνει. Κάπως έτσι πήγαινε. Εγώ το γούσταρα πάρα πολύ αυτό. Αυτή την αδρεναλίνη και την ένταση μέσα σε όλο αυτό το σκοτεινό και την τραγική ιστορία που είχε, ήταν δύο πράγματα σε πολύ ωραία συμβιβασμένα και πάρα πολύ ωραία συμβαδίζανε μαζί. Φυσικά δεν μπορώ να παραλείψουμε τους χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες ήταν εξαιρετικοί. Φυσικά με το Max Payne, ο οποίος ήταν ο τραγικός χαρακτήρας της ιστορίας και γίνεται ακόμα τραγικότερος με το τέλος του 2. Είπαμε το 3, θα το πω αργότερα. Και με ό,τι συμβαίνει με τους άλλους γύρω τους κυρίους. Και τέλος, αυτό που θέλω να σταθώ θα ήταν οι λεπτομέρειες που βγάζει αυτή η εταιρεία. Οι λεπτομέρειες που βάζει στο level design. Και ήταν πρώτη φορά που το είδαμε έτσι σε τέτοιο παιχνίδι. Δηλαδή, όλα τα στοιχεία γύρω στην πίστα, στην ποπίστα, έχουν μικρές κινηματογραφικές λεπτομέρειες που αυξάνουν την κινηματογραφικότητα. Για παράδειγμα, όταν έβλεπες εκείνη τη σειρά στην τηλεόραση να παίζει, που ήταν έτσι σαν το, περίπου σαν τις παλιές σειρές του Twilight Zone, και τις βλέπεις να παίζουν και δίνουν ένα story, δίνουν ένα background. Οι ατάκες που ακούς, ατάκες του νονού, ο ήχος που ακούς από τον, από τον καλό και τον κακό και τον άσχημο, όλα αυτά ανέβαζαν την κινηματογραφικότητα στα ύψη, χωρίς καν να υπάρχουν cutscenes. Αυτό είναι το σημαντικό και το ξαναλέω. Είναι κάτι που επιχειρεί συνέχεια η Remedy και σε επόμενα παιχνίδια βλέπουμε τα reference που αφήνει δεξιά και αριστερά μέσα στην πίστα. Είναι λόγος πολλές φορές για να ξαναδείς το παιχνίδι, να ξανακάνεις playthrough για πολλά πράγματα που έχεις χάσει. Είναι γι' αυτό και η Remedy αποτελεί μια από τις αγαπημένες μου εταιρείες και την εμπιστεύομαι. Δυστυχώς για αυτήν δεν πάνε πάντα τα καλά τα πράγματα, γιατί και στο Max Payne όπως και στο Alan Wake δεν είχε πάρα πολλές πωλήσεις. Έγινε, ναι, έγινε γνωστή, είχε ένα δικό του στυλ το Max Payne, το οποίο αγάπησε αρκετός κόσμος. Τα βιντεοπαιχνίδια όμως τότε δεν ήταν όπως είναι τώρα τόσο γιγαντωμένα και λίγος κόσμος το είδε. Και τώρα πάμε να περάσουμε να σας πω για το 3. Το 3. Το 3, με το που τελείωσε το Max Payne 2 και το 2004, βγήκε ενδιάμεση και μια ταινία, την οποία σχολίαστε, θα δεν θα πω παραπάνω, δεν χρειάζεται, δεν είναι άξια αναφοράς, δεν άγγιξε. Το οποίο το 3 αγόρασε τα δικαιώματα η Rockstar, άλλη μια εταιρεία γίγαντας. Και εκεί περάσαμε σε ένα άλλο μοτίβο Max Payne. Θα το πω, είναι ένα διαφοροποιημένο Max Payne. Κάπου τα πήγε καλά, έδωσε περισσότερα πράγματα από τα προηγούμενα δύο και κάπου δεν τα πήγε τόσο καλά. Εγώ παρόλα αυτά τα γούστρα και το θεωρώ ότι είναι Max Payne. Γιατί ενώ στα προηγούμενα δύο παιχνίδια ο Max Payne κυνηγούσε εφιάλτες, ζούσε μέσα σε δαίμονες, είχε ένα... δεν θα μπορούσε να... έτσι πώς τελειώνει κλπ. Δεν θα μπορούσε να πλέον να συνεχίσει να ζει
και να κυνηγάει δαίμονες. Οι δαίμονες πλέον έχουν πεθάνει για το Max Payne. Δεν έχει τίποτα άλλο να κυνηγήσει πλέον μετά, μέσα στην τραγική του ιστορία. Οπότε για μένα καλώς η Rockstar προχώρησε, έδειξε έναν Max Payne στο μέλλον, ο οποίος πλέον οι δαίμονες του είναι μέσα του. Δεν μπορεί να τους πνίξει, προσπαθεί με χάπια και αλκοόλ να πνίξει τους δαίμονές του. Και αφού πλέον η Νέα Υόρκη δεν έχει μείνει τίποτα, μάλλον και αφού πλέον στη Νέα Υόρκη δεν έχει μείνει τίποτα για αυτόν εκεί πέρα, φεύγει και πάει στη Βραζιλία, όπου γίνεται ένας προσωπικός bodyguard για πλουσιόπεδα κλπ. Είναι story αυτό, δηλαδή πάμε από τις film noir, τα film noir και action reference της Remedy σε αμερικάνικο studio, το οποίο κάνει reference σε ιδιαίτερα στο Man on Fire, δεν ξέρω αν το έχετε δει, με τον Washington, και φυσικά το Elite Squad, μια από τις αγαπημένες μου ταινίες, είναι δύο σειρές και όποιοι δεν έχετε δει να τις δείτε, του Χωσέ Παντίγια, το οποίο άμα το δείτε θα αναγνωρίσετε πάρα πολλές σκηνές μέσα από το Max Payne, και εκεί δείχνει ένα διαφορετικό τόνο η περιπέτεια, από τη σκοτεινή ασπρόμαυρη σαδιστική εφιαλτική Νέα Υόρκη. Acer Plaza, repeat, an assault in progress. Στην πολύχρωμη ηλιόλουστη Βραζιλία και το Σάο Πάολο. Το οποίο όμως, παρόλα αυτά, ο χαρακτήρας του είναι ακόμα πιο σκοτεινός από ό,τι ήταν στα δύο παιχνίδια του Max Payne. Έχει ακόμα πιο πολλά πράγματα να σκοτώσει μέσα του και ακόμα πιο πολύ κίνητρα για να σκοτώσει. Οπότε για μένα στο χαρακτήρα και στον πυρήνα του, τη στιγμή που το gunplay βελτιώθηκε αισθητά σε σχέση με τα δύο παιχνίδια της Remedy, δηλαδή έχουμε τη slow motion που πια παραμένει και έχουμε ένα ψευτο cover το οποίο κάνει η Rockstar πολύ επιτυχημένα, δεν θέλει να είναι άμεσα σε cover, με το εξαιρετικό στήσιμο των εχθρών και το level design, νομίζω το έγινε ακόμα καλύτερο το παιχνίδι. Εγώ τα απολαύσα από την αρχή μέχρι το τέλος, μπορώ να πω. Το θεωρώ Max Payne. Ο πυρήνας του είναι ο ίδιος. Αλλάζει αρκετά από αυτό που έχουμε γνωρίσει. Αλλά όπως ξαναείπα, δεν μπορούσε να αναπτυχθεί κάποιο τρίτο κεφάλαιο στα ίδια μοτίβα με το παλιό. Καλώς έκανε η Rockstar και πήγε σε άλλα μονοπάτια. Του δώσε νέα πνοή. Και νομίζω και το χαρακτήρα του Max Payne του δώσε νέα πνοή. Και τώρα που το σκέφτομαι, είπα από την αγαπημένη μου, μια από τις αγαπημένες μου σειρές third person action shooter, απορώ που έχουν πάρει όλοι και ξεπαντικώνουν το στήσιμο και το gunplay και το σύστημα του Gears of War και δεν έχει κανείς ασχοληθεί να ακολουθήσει λίγο το μοτίβο της Remedy και της Rockstar. Είναι αυτά τα action shooter που γουστάρουμε, που δεν είσαι κρύψου, σήκω πυρογόλα κρύψου, είσαι βούρ στο κύμα μέσα, βουτάς, σκοτώνεις, συνεχίζεις μέχρι να πέσει και ο τελευταίος εχθρός. Ναι, θα ήθελα να το δούμε και σε άλλα παιχνίδια. Θα ήθελα να έχει περάσει και άλλα παιχνίδια. Μακάρι να το δούμε στο μέλλον. Δεν ξέρω, το εύχομαι να υπάρξει ένα τέτοιο κεφάλαιο, αν και δεν το θέλω 100%. Αλλά επειδή λόγω της έλλειψης τέτοιων παιχνιδιών, στο στυλ και στο στήσιμο της Rockstar και, και της Remedy, θέλω να βγουν και άλλα τέτοια παιχνίδια. Μακάρι. Αυτά από μένα. Περιμένω να ακούσω και τις γνώμες σας για εσάς, πώς σας φάνηκαν τα πρώτα δύο Max Payne, αν τα έχετε παίξει ή δεν τα έχετε παίξει. Πώς σας φάνηκε το Max Payne 3, εκεί ιδιαίτερα θέλω να σταθώ. Τζίμις Γίγας για το Joystick GR, μέχρι την επόμενη φορά, stay joystick!